Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Mm. Από ό,τι άκουσα τον Κώστα, θα πήγαινε στο Μουσείο Πολέμου και στο... Imperial War Museum. Στο Τζόρτσιλ. Ναι, 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 Τζόρτσιλ. Περίμενε, περίμενε. Γιατί είναι δύο, είναι άλλο ένα Τζόρτσιλ, άλλο ένα. Υπάρχει ένα Μουσείο Πολέμου. Στο γραφείο που γίνανε οι αποφάσεις. Στο Τζόρτσιλ πρέπει να πήγε. Ελπίζω να ακούει ο Κέτσε. Ναι. Για τον Λονδίνο, πώς να ακούει. Ρε παιδί μου, πώς να ακούει. Θα βάλει το stream, ξέρω εγώ πώς να ακούει. Έχει πάει, λέω, στο Τσόρτσιλ. Αν του αρέσουν αυτά, ναι, το μουσείο που πρέπει να πάει είναι το Imperial War Museum. Αυτό, ναι, είναι το αυτό μουσείο είναι για τον πόλεμο. Το μουσείο πολέμου, σωστό. Ναι. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Mm. Το οποίο βρίσκεται? Βρίσκεται δίπλα στο Elephant and Castle. Είναι δηλαδή νότιο κομμάτι του ποταμιού, αλλά κοντά στο ποτάμι, να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο του Τσόρτσιλ είναι πολύ κεντρικά. Πρέπει να είναι και στο Σόχο. Ναι, παιδί μου, αλλά το άλλο μιλάμε για ένα φανταστικό πράγμα το μουσείο του. Ναι, ναι. Το Imperial. Φαντάζομαι να το ψάξει, γιατί τα κάνει αυτά. Έχει μαζί όλη την οικογένεια παρεμπιπτόντως, έτσι για να σας πω. Βέβαια, πάντα έτσι το κάνει. Όχι πάντα, όχι πάντα. Ναι, εντάξει. Όχι πάντα, γιατί έχω κάνει εγώ πολύ και Τσιτζόγλου ταξίδια. Έτσι, γνώση. Στο Imperial έχει μία τομή υποβρυχίου που σου λέει μέσα, έχει διάφορα πόσο ζούσαν, πόσο στενά είναι. Mm-hmm. Και σου λέει, έχει και ένα τέτοιο, ένα μεγάλο φελό, δηλαδή, σαν με την παλάμη, που λέει, αν θέλετε να μυρίσετε πώς μυρίζαν οι τουαλέτες των υποβρυχίων, μπορείτε να τραβήξετε το φελό. Καλά, εντάξει. Ναι, μου δεις, έχει τολμήσει να το κάνει, που να ξέρω εγώ. Επιστεύω. Όχι, εντάξει, όσο μαζόλου. Μπορείτε μάθα... χιούμορ, θα πω εγώ, και πάμε παρακάτω. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, ναι, εμείς να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των ανανεώσεων διαρκείας της ΑΕΚ. Να πω ότι έχουν, τουλάχιστον από τα μηνύματα που έχω λάβει, ενθουσιαστεί όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι ηλεκτρονικά και δεν περιμένουν ρες και τελειώνουν μέσα σε 5 λεπτά τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. Για τους περισσότερους, ξαναλέω βέβαια, ναι, γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν να το κάνουν ηλεκτρονικά, πρέπει να βρουν άλλους και παλεύουν, ενώ ξέρετε δεν έχουν τη δυνατότητα, όχι γιατί δεν έχουν ίντερνετ ή οτιδήποτε, απλά γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν λίγο παραπάνω, αλλά θα τους βοηθήσουν άνθρωποι που γνωρίζουν. Αλλά όσοι έχουν μπει, έχουν κάτσει 5 με 10 λεπτά. Αυτό τουλάχιστον μου έχουν στείλει, ναι, πολλοί έτσι, προσωπικοί φίλοι που είναι πάνω από 15-20 άτομα. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγος ταλαιπωρίας. Εκεί που υπάρχει λόγος ταλαιπωρίας μας ρωτάνε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε στους ανθρώπους. Και από εδώ και πέρα αρχίζει να γίνεται εκνευριστικό από την πολιτεία και από τη Super League. Είναι αυτό που σας έλεγα τις προηγούμενες φορές για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων. Αυτό για μένα. Πάντως μου είπε ο Αντρέας ο Δημάτιος, επειδή το λέγαμε, mm-hmm, εσύ, το άκουσε. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτή η πλατφόρμα, αυτό που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, που χρησιμοποιεί η εφαρμογή, είναι πανάκριβη. Θα συμπληρώσουν, τι έκανε. Δηλαδή αυτή που με τις μεταβιβάσεις εισιτηρίων και όλα τα σχετικά. Ναι. Που λένε πάρα πολύ ακριβό. Αλλά πρέπει το να την πουλήσει σούπερ λίγα, γιατί δεν αφορά το κράτος. Μπιμπλική. Όχι, δεν αφορά, ναι, το κράτος. Λένε, γιατί δεν αφορά το κράτος. Απλά, ναι, επειδή το κράτος, ναι, έχει βάλει αυτό το gold wallet, ναι, το gold wallet, θα πρέπει να βάλει και πλάτη. Δεν μπορεί να βάζει μόνο μέτρα. Όχι, εντάξει, αλλά το, το μέτρο είναι... μόνο μέτρα. Άσε να το τσεκάρω και θα σου πω ότι, ναι, πώς έχει κατάσταση. Ναι, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Ναι. Απλά εγώ το... λέω και πάλι, δεν λέω για, ναι, το πώς το κάνει η κυβέρνηση. Όχι, όχι, άσε την κυβέρνηση, δεν σου μιλάω. Μπορεί να είναι λάθος η κυβέρνηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όχι, όχι, αλλά να τσεκάρω σε ποιο σημείο είναι. Για μένα είναι παράδεκτο που είναι Gov Wallet, δεν θα πρέπει να έχει τον Gov μέσα. Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ. Είναι ποδόσφαιρο, είναι πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση. Ακριβώς. Έπρεπε ήδη τη Super League να έχει επιβάλει το να μην πολύ υπάρχει σωστά καμία σχέση με την κυβέρνηση. Ακριβώς. Τέλος πάντων, ήλπιζα ότι ο κ. Λυσάδο θα το έχει κάνει. Δεν ξέρω τι, ναι, τις ενεργές του, για να μην είμαι και άδικος, αλλά δεν έχει γίνει κάτι σε αυτό. Ένα ανεξάρτητο σύστημα τη Super League Wallet, το οποίο θα μπορούσε να ελέγχει και το κράτος, δηλαδή παραλειτουργεί. Ακριβώς. Και να έχει το κράτος τα στοιχεία που θέλει όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Okay. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ναι. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι έπρεπε ήδη να έχει βρεθεί λύση με τη μεταβίβαση. Γιατί ένας φίλος που θέλει να μεταβάσει το ειστήριό του δεν γίνεται να το κάνει σε 8 δευτερόλεπτα στο UEFA και σήμερα που παίρνουν διαρκεία στην Ελλάδα να μην ξέρουν αν και πώς. Η ΑΕΚ έχει πάρει θέση αυτό. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει να γίνει μεταβάση, βέβαια. Okay. Μέσα από τη Super League συνεδρίας έχει πει ότι πρέπει να βρεθεί λύση και να γίνει μεταβίβαση των ειστήριων. Μα βολεύει, όχι βολεύει. Είναι ό,τι πρέπει και είναι ταμάμ για όλες τις ελληνικές ομάδες, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Σωστό. Γιατί και για τις επαρχίες και για τους εξωτερικούς. Μα δεν υπάρχει, εγώ ήξερα ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Θα το τσεκάρω τι γίνεται. Ναι. Τι όχι, σημαστεί, μα το κράτος, ναι, σου λέει ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, το ποδόσφαιρο πρέπει να μας το πει. Ακριβώς, αυτό θυμάμαι τελευταίο επεισόδιο. Ναι. Απλά εγώ λέω και πάλι ότι η Super League θα πρέπει από μόνη της να επιβάλει δικό της application, ναι, και να μην έχει καμία σχέση η κυβέρνηση και το Gov Wallet, ναι, και όλα αυτά. Σωστό. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα.
πράγμα. Σωστό, δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή, τι είναι ακριβώς. Που είναι που λέει ότι το κάνει. Ακριβώς. Τι θα σου πω. Τώρα, έχουμε πολλά. Πες για, για τις τιμές. Μείνανε οι ίδιες. Όχι, οι ίδιες είναι οι ίδιες. Ακριβώς είναι. Όλα, okay. Ναι, ναι, ίδιες όλες για αυτό okay. Δεν λέω τίποτα. Εκτός λοιπόν, τα είναι έξω πάλι τα τέτοια, έτσι. Τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι φέτος γιατί δεν υπάρχει σίγουρο. Δεν είναι και πέρσι. Ξέρεις, πέρσι ήταν μέσα, αλλά ήταν διαφορετικά. Δηλαδή έπαιρνες 450, ξέρω εγώ, στο πέταλο το διαρκείας και έπαιρνες και 250 και το ευρωπαϊκό. Και πάλι ήταν έξω, δηλαδή, αλλά... Έξω ήταν ναι. Πάντως. Ναι. Ναι. Ναι, δεν ήταν στα... Τότι ήταν όμως... Ναι. Αλλά μπορούσε να... Να ξέρεις πώς πιάσε, πόσα μάτς θα γίνουν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Φέτος δεν έχει καθόλου διαρκείας στο ευρωπαϊκά, διότι δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Ευρωπαϊκό, ναι. Ευρωπαϊκή παρουσία σε διοργάνωση, συγγνώμη, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα μπορούσε να βάλει ΑΕΚ διαρκείας. Θα έχουν okay. Προτεραιότητα βέβαια όσοι πάρουν το εισιτήριό τους για τα μάτια των προκριματικών. Ένα μπαράζ δημοσιευμάτων έχουμε σήμερα, 2-3 δημοσιεύματα δηλαδή για τον Πρινιόλι από την Ιταλία και τον Μάρτζιο από ό,τι είδα. Και το Μερκάτο από ό,τι είδα αναφέρουν οι ελληνικές ομάδες ότι το Μερκάτο για την ΑΕΚ, η οποία αναφέρει το Μερκάτο ότι πιέζει για να γίνει άμεσα. Εγώ εδώ να επαναλάβω βασικά ότι όπως και να έχει τον Πρινιόλι θα πρέπει να λήξει 36 το συμβολαιό του για να ανακοινωθεί από οποιαδήποτε ομάδα και να συμφωνήσει δηλαδή ο Πρινιόλι. Δεν φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Ναι. Δηλαδή 36 του λίγη, αν έχει συμφωνήσει σήμερα με την ομάδα που λέει ο λόγος, 1 Ιουλίου θα μπορεί να τον ανακοινώσει ή οποιαδήποτε ομάδα τον αποκτήσει, άρα και οι άκμες αυτές, έτσι. Μπορείς να ανακοινώσει, δεν μπορείς να ανακοινώσει. Όχι, ότι έχουμε κλείσει συμφωνία. Αν δεν συμφωνήσουν οι δύο ομάδες, νομίζω πως όχι. Οι δύο ομάδες δεν έχουν κάτι να συμφωνήσουν, τελείωσε το συμβόλαιο. Όχι, την ανακοίνωση λέω. Η ναι, ανακοίνωση ναι, okay. Είναι ότι αποκτήθηκε ο παίχτης. Τώρα πει ότι είμαστε κοντά, όλο, αυτά. Είμαστε κοντά. Okay. Τι άλλο, ξέχασα κάτι γιατί είχαν μας απασχολήσει. Ένα μεταγραφικό θα ήταν. Α, όχι, δεν είναι ένα μεταγραφικό. Εντάξει, έχουμε πει τις ανάγκες. Θα περαιτούμε με το να περιμένουμε να δούμε να τρέξουν. Από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα με το ρεπορτάζ, στην Ένωση είναι έτοιμη σχετικά με τα πρόσωπα που θέλουν να εντάξουν το δυναμικό τους και τις θέσεις. Mm-hmm. Προφανέστατα είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να τελειώσουν κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να αφορούν κάποιους παίχτες. Ίσως να έχουμε εξελίξει δηλαδή. Μέσα στις επόμενες μέρες, δεν εννοώ αύριο μεθαύριο, μην παρεξηγηθώ πάλι, γιατί ξέρεις λες μέσα στις 10 μέρες και ο καθένας περιμένει ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα έχει ανακοίνωση. Λέω ότι είναι απόλυτα έτοιμοι για να προχωρήσουμε. Υπάρχουν οι 6 προσεγγίσεις που θα γίνουν σίγουρα. Έχω ξαναπεί τερματοφύλακα, ακραία μπακ, σαχάφ, ο Αντιαραούχο και πάει λέγοντας. Και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τον Άμραμπατ στη διάρκεια της εβδομάδας που διανύουμε, αν κρίνουμε από αυτό που και πει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, ότι θέλει να έχει τελειώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αυτή που διανύουμε, συγγνώμη, με την πρόταση που κάνει η ΑΕΚ και το ενδεχόμενο να επαναπατριστεί, γιατί αυτός ήταν ο στόχος του, να επιστρέψει στην Ολλανδία, κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα πετύχει. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έχει κάποια πρόταση που να τον ικανοποιεί μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχει τώρα. Αλλά περιμένει ως αυτός. Τι με την ΑΕΚ τι είναι. Δεν έχει συμβόλαιο. Δεν πληρώθηκε φέτος. Α, ναι, ναι, ναι. Έχει, κοίτα, 600.000 έπαιρνε. 600.000. Ναι, ναι, ναι. Είναι μπόνους επίδοξης στόχων. Ναι, okay. Που τσέκανε σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές. Τα ίδια θα την προτείνει φαντάζομαι η ΑΕΚ. Ναι, άσε την προτείνει. Για Ολλανδία να παίρνει και ίσως. Τώρα Ολλανδία δεν ξέρω τι θα βρει. Αν θα βρει. Ναι, εύκολο δεν το λες. Όχι. Αλλά δεν ξέρω κιόλας τι γίνεται εκεί και τι θέλουν, τι ψάχνουν οι Ολλανδοί. Δεν ξέρω. Και ποιος και τι. Έγινε. Ακριβώς. Έγινε. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Εσύ τι ψάχνεις.